πλανήτης μας είναι ένα τεράστιο ουράνιο σώμα, μέσα στο οποίο το νερό διαρκώς κινείται και ανακυκλώνεται, δίνοντάς του ζωή. Της επιφάνειάς του καλύπτεται από νερό, αλλά μόλις το 3% από αυτό είναι γλυκό. Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Η διαδικασία με την οποία τα αποθέματα γλυκού νερού στην επιφάνεια της γης και στους υπόγειους υδροφορείς ανανεώνονται ονομάζεται υδρολογικός κύκλος. Λόγω της θέρμανσης από τον ήλιο και λόγω των ανέμων, το νερό των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών εξατμίζεται και μαζεύεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή υδρατμών, δημιουργώντας τα σύννεφα. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται, υγροποιούνται και στη συνέχεια πέφτουν στη γη ως βροχή ή χιόνι. Μέρος του νερού αυτού εισχωρεί στο υπέδαφος και εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς, ενώ το υπόλοιπο ρέει επιφανειακά σχηματίζοντας τα ποτάμια που καταλήγουν σε λίμνες ή στη θάλασσα, για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία. Η βροχόπτωση στην Κύπρο είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένη τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά. Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής πέφτουν στη δυτική μεριά του νησιού και στις οροσειρές του Τροόδους και του Πενταδάκτυλου. Αρκετοί ποταμοί της Κύπρου είναι χύμαροι, με περιορισμένη ροή, οι οποίοι κατέρχονται ορμητικοί το χειμώνα. Πολύ μικρότερες ποσότητες βροχής πέφτουν στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Παρατηρείται μεγάλη χρονική διακύμανση της βροχόπτωσης, με συχνές, συνεχείς ανομβρίες διάρκειας 2 ή και περισσότερων χρόνων. Πάντοτε υπέφερε από συχνές και παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας. Παλαιότερα, οι κάτοικοι του νησιού αναγκάζονταν να μεταφέρουν το νερό από μακρινές αποστάσεις για τις καθημερινές τους ανάγκες. Μέχρι τη δεκαετία του 70, τα υπόγεια νερά αποτελούσαν την κύρια πηγή νερού, τόσο για ίδρυυση, όσο και για άρδευση. Λόγω της υπεράντλησης, οι υδροφορείς σε πολλές περιοχές της Κύπρου άρχισαν να εξαντλούνται. Επιπρόσθετα, λόγω της εισρωής θαλάσσιου νερού, οι πλήστοι παράκτοι υδροφορείς άρχισαν να αλμυρίζουν. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 70, πιθανότατα λόγω κλιματικών αλλαγών, παρατηρήθηκε δραστική μείωση της βροχόπτωσης της τάξης του 20%, φτάνοντας τα μόλις 470 χιλιοστόμετρα. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί κατά 40% περίπου η μέση ροή των ποταμών, με ανάλογη μείωση στον εμπλουτισμό των υδροφορέων. Με γνώμονα την ορθολογική αξιοποίηση των πολύ περιορισμένων υδατικών πόρων και για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού στην Κύπρο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων κατασκεύασε σημαντικά έργα στους τομείς της ίδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης, όπως φράγματα, διελιστήρια πόσιμου νερού, υδατοδεξαμενές, εργοστάσια τριτοβάθμιας επεξεργασίας λιμάτων, μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και έργα υποδομής όπως αγωγή μεταφοράς νερού, αντλιοστάσια και αρδευτικά δίκτυα. Στα μεγάλα υδατικά έργα συμπεριλαμβάνονται το έργο πάφου που τροφοδοτείται από το φράγμα του ασπρόκρεμου, το σχέδιο πιτσιλιάς που περιλαμβάνει 19 εξωποτάμιες υδατοδεξαμενές, το έργο του βασιλικού πεντάσχηνου που περιλαμβάνει τα φράγματα της Καλαβασού, του Διποτάμου και των Λευκάνων και το έργο της πόλης Χρυσοχούς που περιλαμβάνει το φράγμα της Ευρέτου. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα που έγιναν ποτέ στη χώρα είναι η κατασκευή του Νότιου Αγωγού,
που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, το φράγμα Κούρη, με χωρητικότητα 115 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μέσω του κεντρικού αγωγού, μήκους 110 χιλιομέτρων, μεταφέρεται νερό για σκοπούς άρδευσης και ίδρευσης στις επαρχίες Λαμεσού, Λευκοσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου. Νερό από το φράγμα της Αρμίνου μεταφέρεται στο φράγμα του Κούρη, μέσω μιας υπόγειας σύραγγας εκτροπής μήκους 14,5 χιλιομέτρων, για ενίσχυση του έργου του νότιου αγωγού. Σήμερα, η συνολική αποθηκευτική ικανότητα των φραγμάτων στην Κύπρο ανέρχεται στα 327 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Μέρος της ποσότητας του νερού των φραγμάτων διοχετεύεται στα δηληστήρια νερού Χειροκητίας, Κόρνου, Λεμεσού, Τερσεφάνου και Ασπρόκρεμου, όπου μέσω κατάλληλης επεξεργασίας παράγεται άριστης ποιότητας νερό για ίδρυυση. Οι ανάγκες της Κύπρου σε νερό ανέρχονται στα 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, από τα οποία τα 2/3 περίπου καλύπτουν ανάγκες άρδευσης, ενώ τα υπόλοιπα καλύπτουν τις ανάγκες σε ίδρυυση του πληθυσμού, του τουρισμού και της βιομηχανίας. Με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε ίδρυυση, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχώρησε στην αξιοποίηση μη συμβατικών πηγών νερού με το σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στη Δεκέλεια, στη Λάρνακα, στο Βασιλικό, στην Επισκοπή και τα Κούκλια. Στόχος των μονάδων αυτών είναι η απεξάρτηση των μεγάλων αστικών και τουριστικών κέντρων από τη βροχόπτωση. Το αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής για την ίδρυυση είναι η διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού των φραγμάτων για κάλυψη άλλων αναγκών. Μια άλλη μη συμβατική πηγή νερού είναι τα εργοστάσια τριτοβάθμιας επεξεργασίας λιμάτων των μεγάλων αστικών κέντρων και κοινοτήτων. Στα εργοστάσια αυτά παράγεται νερό κατάλληλο για άρδευση. Το ανακυκλωμένο αυτό νερό αποτελεί μια αξιόπιστη και σταθερή πηγή νερού που αναμένεται να απαμβλύνει το υδατικό πρόβλημα της Κύπρου. Οι επιφανειακοί και υπόγειοι υδατικοί πόροι της Κύπρου έχουν σχεδόν πλήρως αξιοποιηθεί με την υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Οι εργασίες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων της Κύπρου εστιάζονται πλέον στην ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των πόρων αυτών. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 ενίσχυσε τις προσπάθειες της χώρας για αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων με τη θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου ενιαίας και ορθολογικής διαχείρισης των νερών. Με την υιοθέτηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης σε ολόκληρη την Κύπρο, που στοχεύει στην προστασία των νερών από την υποβάθμιση, εξασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσής τους και προωθεί την βιώσιμη χρήση του νερού για κάθε χρήση και για το περιβάλλον, για τη σημερινή και τις μελλοντικές γενιές. Στα πλαίσια αυτά, πέραν από τις μεγάλες πόλεις και κοινότητες, υλοποιούνται δίκτυα συλλογής και σταθμοί επεξεργασίας λιμάτων σε κοινότητες όπου η αποχέτευση παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα ρύπανσης των νερών. Επιπρόσθετα, για την προστασία της υγείας των πολιτών και τη μείωση των κινδύνων από τις πλημμύρες, εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Βεβαίως, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση των νερών. Γι' αυτό, η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης στους πολίτες αποτελεί συνεχές μέλημα του τμήματος. Με διαλέξεις, εκδηλώσεις και διαφωτιστικές εκστρατείες ευαισθητοποιείται το κοινό σε θέματα προστασίας και εξοικονόμησης του νερού. Το νερό είναι ανεκτίμητο. Οφείλουμε να το διαφυλάξουμε για μας και για τις μελλοντικές γενιές. Το νερό είναι ζωή.